Δικτύο Οδικών Τουριστικών Λεωφορείων έχει εξαγγείλει μια τετράωρη στάση εργασίας και για την τοπική συλλογική σύμβαση. Για την υπογραφή. Τι ζητάτε? Ζητάμε τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, την υπογραφή. Από ό,τι δείχνει η σεζόν έχει έρθει κανονικότητα. Κομμάτι στην πίτα έχουμε όλοι. Όλοι μπορούμε να ζήσουμε αυτό που λέγεται τουρισμός. Και θέλουμε και εμείς να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Αφού περάσαμε μια πανδημία και είχαμε πει να περάσουμε χέρι-χέρι τον αγώνα, υπογράψαμε μια τριετής και δεχτήκαμε τότε λόγω του κορονοϊού και φύγανε πολλά πράγματα από τη σύμβασή μας. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνεται το τουριστικό κομμάτι και τι ζητάμε? Από το κομμάτι της πίτας να μπούμε κι εμείς μέσα και να ζήσουμε τις οικογένειές μας που δεν είναι παραπάνω από 4-4,5 μήνες. Μέχρι δηλαδή και πέρυσι ίσχυε αυτό που είχατε υπογράψει? Ναι, είχαμε υπογράψει μια τριετή σύμβαση η οποία ήταν λόγω κορονοϊού κουτσουρεμένη. Την καλή θέληση τη δείξατε πριν από 3 χρόνια. Τώρα ήρθε η ώρα να δείξουν και εργοδότες. Τώρα αυτό ακριβώς ζητάμε. Το περιμένουμε κι εμείς. Δεν έχουμε ζητήσει παράλογα πράγματα. Είμαστε μέσα σε λογικά πλαίσια που μπορούν να ανταποκριθούν οι εργοδότες. Διότι νομίζουμε ότι με τις αυξήσεις που λένε, έχουμε κι εμείς κάθε δικαίωμα να ζητάμε κάτι παραπάνω. Είναι λογικό και φυσικό αυτό το πράγμα. Και κάτι άλλο ήθελα να προσθέσω, ότι η πανδημία έχει περάσει. Η αγοραστική αξία του μισθού έχει πέσει. Είδατε πόσο έχει πέσει? Τι λένε κάθε μέρα τα μέσα ενημέρωσης? Τα σούπερ μάρκετ, όλα αυτά, τα μέσα μεταφοράς, τα καύσιμα, όλα αυτά έχουν αυξηθεί. Ζητάμε ακόμα εκτόσεις? Δεν πρέπει να αυξηθούν λίγο οι μισθοί? Κοιτάξτε, είναι μια προειδοποιητική στάση από τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που διεκδικούν ουσιαστικά την αξιοπρέπειά τους. Γιατί κάποιοι παίζουν με την αξιοπρέπειά τους. Αυτή τη στιγμή έχουν προτάσει να δουλέψουν με το βασικό μισθό, να δουλέψουν μόλις 5 μήνες και ούτε καν 6 που ζητάνε οι εργαζόμενοι. Νομίζω με τέτοιες, θα έλεγα, απόψεις από την πλευρά των εργοδοτών, είτε είναι πράκτορες είτε είναι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, θα έχουμε το κύμα προς το εξωτερικό που είχαμε τον περασμένο χειμώνα. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίζονται μόνο όταν βγουν εκτός Ελλάδος, όπως το κλασικό παράδειγμα φέτος που πήγαν πολλοί οδηγοί στη Γερμανία και δουλέψαν με αξιοπρεπείς μισθούς. Εμείς καλούμε. Μέσα στην τουριστική. Εννοείται ότι εδώ πέρα οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να δώσουν τον αγώνα τους, γιατί παίζεται πάλι η αξιοπρέπειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει πλάτες στον τουρισμό, έχουν στηρίξει τον τουρισμό σε πολύ δύσκολες περιόδους, όμως έχουν από πίσω τους οικογένειες και κάποιοι δεν πρέπει να παίζουν με τις οικογένειές τους και τις υποχρεώσεις που έχουν. Ζητάνε μισθούς για ανάλογα με το έργο που προσφέρουν και εννοείται να διασφαλιστεί ότι θα δουλέψουν μια τουριστική περίοδο που θα μπορεί να ζήσουν το υπόλοιπο μήνες. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ένα πενιχρό επίδομα ανεργίας μόλις 3 μηνών και 5 ημερών και πρέπει να ζήσουν 6 και 7 μήνες. Θα πρέπει λοιπόν και η πολιτεία να αλλάξει τακτική, να επιδοτούνται αυτοί οι άνθρωποι όσο είναι άνεργοι. Αλλιώς δυστυχώς δεν θα μείνει κανένας άνθρωπος στον τουρισμό και πραγματικά για άλλη μια φορά θα γκρινιάζουν οι εργοδότες ότι δεν βρίσκουν εργατικά χέρια. Μα πώς θα βγουν αφού φεύγουν όλοι στο εξωτερικό? Παιδιά, στους δρόμους της Κρήτης, ο επαγγελματίας οδηγός ξέρουν πολύ καλά σε τι συνθήκες δουλεύουμε. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε και κάνουμε τσικασκαντέρ. Δυστυχώς που το λέω αυτό για την Κρήτη μας που ο τουρισμός είναι στα ύψη. Περάσαμε μια πανδημία, δείξαμε το πρόσωπό μας τότε, είχαμε την καλή θέληση να βρεθεί η λύση. Δυστυχώς οι εργοδότες μας είχαν 5 μήνες εδώ στο αεροδρόμιο απ' έξω σε πράγματα που, να το πω σε εισαγωγικά, υποκύπταμε ναι να περάσει η πανδημία, να υπογράψω μια σύμβαση. Καλώς ή κακώς υπογράφηκε μια σύμβαση για την πανδημία. Ήρθε τώρα η κανονικότητα. Και παρόλα αυτά πάλι δεν υπογράφουν τη σύμβαση όπως ήταν μέχρι το 19. Νομίζω ότι έτσι δεν μπορούμε με αυτές τις συνθήκες να μας λένε με 4-4,5 μήνες εργασία ότι μπορούμε να ζήσουμε τα παιδιά μας. Αναγκαζόμαστε να φύγουμε στο εξωτερικό, όπως πολλοί συναδέλφοι μου φύγανε, ένας από αυτούς είμαι και εγώ, στο εξωτερικό για 5-6 μήνες. Για να ζήσουμε τις οικογένειες με αξιοπρέπεια. Εκεί πώς αυτό είναι τα πράγματα για το δικό σας το επάγγελμα? Δεν ήταν επάγγελμα τουριστικού οδηγού εκεί, ήμασταν στα αστικά. Αλλά παιδιά, πιστέψτε με, η μισθή καμία σχέση με εδώ. Καμία σχέση. Γιατί ακούμε για σούπερ μάρκετ πολύ πιο ακριβά, τα ζήσαμε. Πράγματα που τα ζήσα εκεί δεν ισχύουν. Μπορεί να σε κάποια άλλα πράγματα να είναι ακριβά, ναι, αλλά με τις μισθούς που έχουν εκεί και τις μισθούς που έχουμε εδώ, όταν λεγόμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση,
Και με την ακρίβεια, δεν υπάρχει αυτή η ακρίβεια που υπάρχει εδώ. Θεωρείτε ότι είναι μια σειρά από διαδικασίες και μια σειρά από αποφάσεις που διώχνουν τον κόσμο από την Ελλάδα, εκεί πάμε. Παιδιά, είναι αυτονόητο. Όταν εδώ, μετά την πανδημία και με τόσο τουρισμό που περιμένουμε, και φτάνουμε πάλι στο σημείο να πάμε σε, μετά από 6 μήνες, εγώ έλειπα, αλλά 6 μήνες διαπραγματεύσει το σωματείο μας για να βρεθεί μια λύση και δείξαν όλο το καλό πρόσωπο, όπως έχουν υποκύψει κάποια πράγματα, αλλά θέλουν να τερματίσουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε, παιδιά, με 4-5 μήνες. Φεύγουν οι συναδέρφοι μας, φεύγουν οι οδηγοί. Στο τέλος, ποιοι θα κάτσουν στα λεωφορεία, ποιοι θα κάτσουν στα ξενοδοχεία, ας βγουν επιτέλους να μας πούνε τι θέλουν. Αυτό, δεν ζητάμε τίποτα άλλο.